Το έχουμε ισχύρως μας. Με αυτό το πόρισμα αλλάζει τελείως η απονομή της δικαιοσύνης. Καθιερώνεται η τηλεματική και οι τηλεσυνεδριάσεις. Αλλάζοντας η μορφή της δικαιοσύνης, αρχίζω να προβληματίζομαι αν η δικαιοσύνη θα υπάγεται πλέον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή της ψηφιακής διακυβέρνησης. Πρέπει να ξεχάσουμε το ότι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Θα έχουμε τηλεσυνεδριάσεις και σε αυτές τις τηλεσυνεδριάσεις προφανώς και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παραστούν αυτοπροσώπως και με φυσικό τρόπο, όσοι συνέβαινε μέχρι σήμερα στα δικαστήρια, όλα εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν μια πολύ καλή και άριστη γνώση της ηλεκτρονικής εποχής μας. Αυτό σημαίνει υποβάθμιση δικαιοσύνης, αυτό σημαίνει ψηφιακή υποκατάσταση των δικαστηρίων. Διάφορη παραβίαση του Συντάγματος και των άρθρων 25, 85 και 93. Το Σύνταγμα αναφέρεται σε δικαστήρια και συνεδριάσεις δικαστηρίων διαζώσης με φυσική παρουσία, με παρουσία δικαστών, δικηγόρων και των διαδίκων. Το Σύνταγμα δεν αναφέρεται σε κέντρα εξυπηρέτησης δικαιοσύνης όσο αναλογικά έχουμε τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η δικαιοσύνη είναι ύψιστη εξουσία και θεσμός και πρέπει να απονέμεται ορθά και να τηρείται η διαδικασία ως υφιστάμενοι κώδικες με την αρχή της ακροάσεως και την αρχή της δημοσιότητας. Πρακτικά τι σημαίνει ΚΕΔ? Ότι ο δικηγόρος θα πηγαίνει σε ένα χώρο με κατάλληλο εξοπλισμό όπου θα συνδέεται συγκεκριμένη ώρα με τους δικαστές που έχουν αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση και θα αναπτύσσει τους χειρισμούς του. Ο δε δικηγόρος αυτός θα έχει προηγουμένως στερηθεί τις δυνατότητες να γνωρίζει την δικογραφία, η οποία δικογραφία θα ευρίσκεται στην έδρα του δικαστικού σχηματισμού της περιφέρειας.